Κυρά βοηθεία από τι τοπικέ αρχέ ζήτησε το χαμόγελο του παιδιού, αφού μέσα σε μόλι πέντε μήνε μόνιμη παρουσία στην Κρήτη καλείται σχεδόν καθημερινά να βάλει τέλο στον εφιάλτη που ζουν πολλά κριτικό πουλά. Η παιδική κακοποίηση στο Ζενίθ και μαζί παιδιά που ζουν κάτω από τα όρια τη φτώχεια και στο περιθώριο, χωρί πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Το κέντρο άμεση κοινωνική επέμβαση που έχει έδρα τα Χανιά, καθημερινά αντιμετωπίζει σοβαρά περιστατικά, ενώ όπω υπογράμισαν η εγκαθίδρυση νέων κέντρων σε Ηράκλειο και Λασίθη κρίνεται επιτακτική. Και το ζητούμε το επόμενο διάστημα έχουμε κάνει ήδη αιτήματα, αιτήσει για προσωπικό που να προσληφθούν και άλλα άτομα, προκειμένου να επεκταθεί αυτή η δράση. Από τον Νοέμβριο, οπότε και ξεκίνησε πιλωτικά η λειτουργία του μέχρι σήμερα το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Φροντίδας, έχει κληθεί να διαχειριστεί 7 καταγγελίε για σοβαρή κακοποίηση παιδιών, μια εισαγγελική εντολή για απομάκρυνση τριών παιδιών, υποστήριξη σε 22 παιδιά με σοβαρά ιατρικά προβλήματα, υποστήριξη σε 181 παιδιά και τι οικογένειέ του με προβλήματα διαβίωση. Βρισκόμαστε στο πλευρό του. Όσον αφορά τι καταγγελίε, δεχόμαστε επώνυμε είτε ανώνυμε καταγγελίε σε παιδιά που είτε παραμελούνται είτε κακοποιούνται σωματικά ή σεξουαλικά. Οπότε Ενημερώνουμε τον Ισαγγελέ. Άμεση ανάγκη χαρακτήρισαν τα στελέχη του χαμόγελου του παιδιού και την παροχή ασθενοφόρου που θα λειτουργεί ω κινητή μονάδα νεογνών στην Κρήτη και που σήμερα δεν υπάρχει. Καλώντα την 7η Υγειονομική Περιφέρεια να κινήσει ανάλογε διαδικασίε. Είμαστε διατεθειμένοι με, μετά τη σημερινή εκδήλωση να κάνουμε ένα οργανωμένο διάλογο με, το, με τη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Αυτό θα προτείνω και όλα. Σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του φορέ, των φορέων, δηλαδή, είπε ΕΚΑΒ προνοιακά ιδρύματα για να θεσμοθετήσουμε. Αυτή είναι η μονάδα που θα δοθεί στην Κρήτη. Είναι ιδανική για παιδιά, για νεογνά, για παιδιά έως και 18 ετών και για νεογνά. Στη διάρκεια εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε με το Πανκρήτιο Σύλλογο Διεθνών Ξενοδοχείων στο Ηράκλειο, τα στελέχη του χαμόγελου του παιδιού έστειλαν μήνυμα, καλώντα του κριτικού να σπάνε τη σιωπή του και να καταγγέλουν χωρί δεύτερη σκέψη περιστατικά με θύματα μικρά παιδιά. Το χαμόγελο του παιδιού το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια από τότε που ιδρύθηκε. Έχει αποδείξει πραγματικά ένα απίστευτο έργο και πάνω σε αυτό το έργο εμεί θέλουμε κι εμεί να βοηθήσουμε.